εδώ. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τους τέσσερις φιναλίστ του The Voice. Είναι η Αρετή, η Έμιλη, ο Λευτέρης και η Μαρία Έλενα. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη φάση κλείνουν οι γραμμές της ψηφοφορίας και για τους τέσσερις. Σε λίγο θα ξανανοίξω για τους τρεις που θα μείνουν. Οι γραμμές λοιπόν για τους τέσσερις κλείνουν εδώ. Και σε λίγο θα μου έρθει ένας κόκκινος φάκελος με ένα αποτέλεσμα που θα έχει μέσα ένα όνομα, το όνομα του παιδιού που θα σταματήσει εδώ. Θα είναι δηλαδή ο τέταρτος στην ψηφοφορία από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και πριν από λίγα δευτερόλεπτα που κλείσαν οι γραμμές. Αντώνη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα μέχρι τώρα? Τελικός είπαμε ότι είναι. Όλα τα παιδιά ήταν υπέροχα, τραγουδήσανε πάρα πολύ ωραία. Τώρα όποιο και αποτέλεσμα κι αν είναι, θα είναι δίκαιο και άδικο για όλους. Μάλιστα. Δέσποινα. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Ο κόσμος έχει ένα δικό του κριτήριο. Θέλω να δω κατά πόσο μπορεί να ταυτίζεται με το δικό μας. Μιχάλη. Τίποτα. Εγώ το είπα και προηγουμένως ότι όλα τα παιδιά αξίζουν πάρα πολύ. Έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Βασικά όλα τα παιδιά που πέρασαν το Voice. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι όποιος και να κερδίσει, μάλλον έχουν κερδίσει όλοι. Τώρα είναι είναι νομίζω καθαρά διαδικαστικό πια το θέμα. Για μία κούπα την οποία εμείς την κάναμε μεγάλη λέγοντας για αυτήν, αλλά όλα τα παιδιά έχουν σηκώσει την κούπα τους και είναι άξιοι τραγουδιστές και μπράβο γι' αυτό. Μπράβο σας παιδιά. Μελίνα. Καταρχάς θέλω να πω στα παιδιά ένα μεγάλο μπράβο. Ήταν όλοι υπέροχοι, και η Αρετή και η Έμιλη και ο Λευτέρης και η Μαρία Ελένη. Καλά το πα? Μάνα μου ρε. Λοιπόν, νομίζω ότι και οι τέσσερις είναι νικητές, φτάσανε μέχρι το τελικό. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τα τέσσερα τα παιδιά. Και σας εύχομαι καλή τύχη όλους. Μάλιστα. Και εμάς. Ωραία. Παιδιά, έχετε αγωνία? Αγωνία έχετε? Σίγουρα έχουμε αγωνία. Εντάξει. Καλά πάμε. Αντέχουμε. Έχουμε αποτέλεσμα, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Αυτός είναι ο πρώτος κόκκινος φάκελος της βραδιάς. Μιχάλη, ωραίο look. Μπράβο. Παρακαλώ. Νιώθω την αγωνία. Κατάλαβες τι γίνεται? Λοιπόν, να πω τη διαδικασία από εδώ και πέρα τι συμβαίνει πριν να ανοίξω το φάκελο. Έχετε ψηφίσει, ψηφίζετε συνέχεια από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και πριν από λίγα δευτερόλεπτα που έκλεισαν οι γραμμές. Για τα τέσσερα αυτά παιδιά, για τους τέσσερις φιναλίστ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ανακοινώσουμε το όνομα του ενός εκ των τεσσάρων που θα σταματήσει εδώ το παιχνίδι, δηλαδή που δεν θα είναι ο νικητής. Ωραία. Θα μείνουμε με τρία παιδιά. Θα ξανανοίξω πάλι τις γραμμές. Θα ψηφίσετε μόνο τα τρία παιδιά για να πάμε στο τέλος της βραδιάς να μάθουμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής, η επόμενη μεγάλη φωνή της Ελλάδας. Έχω λοιπόν στα χέρια μου τον κόκκινο φάκελο και τον ανοίγω για να μάθουμε το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τη δική σας απόφαση, τελευταίος ψήφος, τελευταίος παίκτης σε ψήφους που δεν συνεχίσει, δεν θα είναι μάλλον ο νικητής του The Voice, είναι... η Έμιλη. Πειράζει καλέ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια.